Κύριος με θυμών, ας είπε τώρα ο Ισραήλ, αν δεν είναι το Κύριος με θυμών, ότε σηκώθησαν άνθρωποι εφ' ημάς, ζώντας ήθελον μας καταπεί τότε, ενώ ο θεμός αυτόν εφλέγεται εναντίον ημών. Τότε τα ύδατα ήθελον μας καταποντήσει, ο χήμαρος ήθελε περάσει επάνωθεν της ψυχής μας. Τότε τα ύδατα τα επιρμένα ήθελον περάσει επάνωθεν της ψυχής ημών. Ευλογητός Κύριος, ώστις δεν παρέδωκεν ημάς θύραμα στους οδόντας αυτών. Η ψυχή ημών ελυτρώθη ως πτηνών από τις παγίδες των θηρευτών. Η παγή συνετρίβει και εμείς ελυτρώθημεν. Η βοήθεια ημών είναι εν το ονόματι του Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και τη γην. Αμήν. Μια μεγάλη αλήθεια, μια μεγάλη ομολογία του λαού Ισραήλ, του φυσικού λαού του Θεού τότε, αλλά και του λαού του Θεού πάντοτε. Εάν δεν ήταν ο Κύριος μαζί μας, τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα στη ζωή μας. Όντες, λαός του Θεού, παιδιά του Θεού, λαός Ισραήλ τότε, εκκλησία του Χριστού τώρα. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε έναν πνευματικό κόσμο όπου γίνεται πόλεμος, πόλεμος άγριος για την ψυχή των ανθρώπων, ιδιαιτέρως για το λαό του Θεού που έχει εξέλθει εκ της Αιγύπτου, έχει εξέλθει εκ του κόσμου και δεν έχει κανέναν να τον υπερασπίζεται. Ο λαός του Θεού, χρησιμοποιώ έκφραση ανθρώπιν, είναι ανάδελφος. Δεν έχει κανέναν μέσα στον κόσμο αυτό. Κανέναν άλλον εκτός από τον Χριστό, εκτός από τον παντοδύναμο Θεό. Αλλά εάν δεν ήταν ο Θεός μαζί μας, ζώντας ήθελον μας καταπεί όταν ο θυμός τους εφλέγεται εναντίον μας, όταν άνθρωποι εσηκώθησαν εναντίον μας. Τίποτα δεν μπορούσαμε να κάνουμε, τίποτα δεν μπορούσε να γίνει. Ως πρόβατα εν μέσω λύκων μας αποστέλει ο Θεός, αλλά είναι μαζί μας. Σκεφτείτε ένα πρόβατο ανάμεσα σε λύκους, χωρίς να έχει μαζί του τον καλό του τον ποιμένα. Μόνο μια σκέψη κάντε. Ένα πρόβατο ανάμεσα σε πολλούς λύκους. Όχι ένας λύκος μέσα σε ένα κοπάδι, πόσο μεγάλο κακό μπορεί να κάνει αν δεν έχει το κοπάδι ποιμένα, αλλά τι θα πάθει το αρνάκι που δεν δαγκώνει, δεν γαυγίζει, δεν κερατίζει, δεν τσακώνεται, δεν μάχεται, είναι σε απόλυτη αδυναμία εκ της φύσεώς της. Έτσι το έχει φτιάξει ο Θεός. Δεν αμήνεται, δεν επιτίθεται. Είναι ο άνθρωπος αυτός που έχει προστασία ουράνια. Ύδατα πολλά θα μας είχαν καταποντήσει αν ο Θεός δεν ήταν μαζί μας. Χήμαρος ξαφνικός, καταστροφικός, θα είχε περάσει πάνω από την ψυχή μας αν ο Θεός δεν ήταν μαζί μας. Είδα τα επιρμένα, άγρια ποτάμια θα πέρναγαν πάνω από την ψυχή μας και θα μας καταπότιζαν, θα μας κατέστρεφαν, να μας καταγκρέμιζαν αν ο Θεός δεν ήταν μαζί μας. Γι' αυτό μία δοξολογία βγαίνει από την καρδιά του ψαλμοδού που είναι ένας από αυτούς που ομολογεί ότι ο Θεός ήταν μαζί του. Ευλογητός ο Κύριος, ο οποίος δεν παρέδωκεν ημάς θύραμα,
λία εις τους οδόντας αυτών και δεν μας κατασπάραξαν. Και πιστεύω, αδελφοί αγαπητοί, ότι καθένας μας σκέφτεται τη ζωή του και το παρελθόν του καθώς ακούει τα λόγια του Θεού. Η ψυχή μας λυτρώθηκε σαν ένα πτηνό που είχε παγιδευτεί σε παγίδες κυνηγών. Πώς η παγίδα συντρίφτηκε και εμείς ελευθερωθήκαμε. Κάποιος συνέτριψε την παγίδα και εμείς ελευθερωθήκαμε. Και εν τέλει, επειδή ο Κύριος είναι μαζί μας, γι' αυτό και η βοήθειά μας είναι εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων, του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη. Επειδή ο Θεός είναι μαζί μας, επειδή ο Κύριος είναι μαζί μας, το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων στα χείλη μας, στη ζωή μας, είναι παντοδύναμο, είναι φρούριο ισχυρό, είναι τα όπλα μας, είναι η δύναμή μας, είναι η σωτηρία μας. Εάν ο Θεός δεν είναι μαζί μας, το όνομα του Κυρίου μας είναι άχρηστο. Θυμηθείτε τους Ιούς του Σκεβά που χρησιμοποίησαν το όνομα του Κυρίου, του Θεού, του Παύλου και κατανικήθηκαν από τους δαιμονισμένους. Καμία ισχύ δεν έχει το όνομα του Ιησού Χριστού στη ζωή μας αν ο Θεός δεν είναι μαζί μας. Και τα πάντα αλλάζουν στη ζωή μας όταν ο Θεός είναι μαζί μας, μας υπερασπίζεται, προπορεύεται στη ζωή μας, καταστρέφει τα σχέδια και τα έργα του διαβόλου που είναι μεγάλα, παμπώνυρα, πανούργα, γκρεμίζει τα όπλα του διαβόλου, τα κατασκευασμένα για εναντίον μας, και η ασφάλειά μας, ο θρίαμβός μας είναι το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων όταν ο Θεός είναι μαζί μας. Ένα ερώτημα όμως που ανεβαίνει επάνω μας: είναι ο Θεός μαζί μας για να ισχύουν όλα αυτά? Πότε ο Θεός είναι μαζί μας? Είναι πάντοτε στο λαό του Θεού? Ισχύει δηλαδή αυτή η ιδιαίτερη κατάσταση και συνθήκη και επαγγελία μάλιστα που ο Χριστός έδωσε: εγώ θα είμαι μαζί σας πάσα στα σημέρας έως την τελείας του αιώνος? Είναι ο Θεός μαζί μας ή μήπως νομίζουμε ότι είναι μαζί μας? Γιατί οι μέρες που έρχονται είναι πολύ πιο δύσκολες. Όταν ο Λόγος του Θεού λέει «εν τεσσεσχάτες ημέρες θέλουν συνελθεί καιροί κακοί», δεν μπορούμε εμείς να φανταστούμε το μέγεθος του νοήματος, της έννοιας που περιέχεται μέσα σε αυτά τα λίγα, τις λίγες λέξεις. Είναι λοιπόν απολύτως απαραίτητο ο Θεός να είναι μαζί μας, γιατί τότε το όνομα του Ιησού Χριστού είναι και η ασπίδα μας και το ξύφος μας και ο θριαμβός μας και η ασφαλειά μας. Επαναλαμβάνω όμως το ερώτημα, το οποίο είναι ιδιαιτέρως, θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση, τρομακτικό, που τρομάζει το χριστιανό, που πρέπει να τρομάζει το χριστιανό. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάω, άραγε ο Θεός είναι μαζί μου για να ισχύουν όλα αυτά τα μεγαλεία τα οποία περιγράφει
ο ψαλμωδός δια Πνεύματος Αγίου, ο Λόγος του Θεού σε μας. Τώρα που μιλάμε, που ακούμε το Λόγο του Θεού, είσαι βέβαιος, είσαι βεβαία ότι ο Θεός είναι μαζί σου, ή είσαι μόνος σου, μόνη σου, πρόβατο εν μέσω λύκων? Ή είναι μαζί σου ο καλός ο ποιμένας, ο Κύριος των δυνάμεων, ο βασιλεύς των βασιλέων, ο Κύριος των κυρίων? Είναι ερώτημα βασανιστικό που εάν το προσπεράσουμε χάνουμε το φόβο του Θεού. Και όποιος χάσει το φόβο του Θεού χάνει το μυαλό του. Όποιος χάσει το φόβο του Κυρίου των δυνάμεων, επειδή αρχή σοφίας, αρχή σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου, ούτε αρχή σοφίας δεν θα έχει. Πραγματικά χάνει το μυαλό του. Περπατάει εν φαντασία, εντελώς απροστάτευτος, και η ψυχή του είναι εν κινδύνο σοβαρό. Το ερώτημα λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, το οποίο δεν πρέπει να το πάρουμε ούτε επιπολέως ούτε για τους άλλους, αλλά πρέπει να το σκεφτούμε, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε την εαυτόν σωτηρία. Να το πάρουμε με μεγάλη σοβαρότητα. Μην τυχόν και κάτι έχει συμβεί, κάτι συμβαίνει και έχουμε χάσει τον δρόμο μας. Το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο. Μα πάρα πολύ εύκολο να χάσει τον δρόμο του, να χάσει τη σοφία του, τη φρόνησή του ο άνθρωπος του Θεού. Να χάσει τον μπούσουλά του. Πάρα πολύ εύκολο, αλλά και πάρα πολύ σοβαρό. Γι' αυτό ο Θεός, και θέλω να το διαβάσουμε, μιλάει στη σελίδα 833, στο Ζαχαρία τον προφήτη, στο πρώτο κεφάλαιο, 2 εδάφιο. Κύριε μου, ο Θεός οργίστη μεγάλος επί τους πατέρας σας, δια τούτο είπε προς αυτούς, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, επιστρέψατε προς εμέ, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και θέλω επιστρέψει προς εσάς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Μη γίνεστε ως οι πατέρες σας, προς τους οποίους οι πρώτεροι προφήτε έκραξαν λέγοντες, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, επιστρέψατε τώρα από των οδών ημών των πονηρών και των πράξεων ημών των πονερών, και δεν υπήκουσαν και δεν έδωκαν προσοχήν σε μέ, λέγει ο Κύριος. Οι πατέρες σας τώρα πού είναι, και οι προφήτε μήπως θέλουν συζήσει στον αιώνα? Αλλά οι λόγοι μου και τα διατάγματά μου τα οποία προσέταξα εις τους δούλους μου τους προφήτας δεν έφτασαν εις τους πατέρας σας. Και αυτοί εστράφησαν και είπαν, καθώς ο Κύριος των δυλάμεων ευουλεύθη να κάμει σημάς, κατά το σοδού σημών και κατά τα σπράξιμών, ούτως έκαμεν η σημάς. Η αμαρτία, η πλάνη, η ανομία, η παράβαση, το λίγο, όταν βγαίνει από μια καρδιά που λέει δεν πειράζει, οδηγεί τον άνθρωπο σιγά σιγά σε άλλο μονοπάτι, όχι στα στρίβους του Κυρίου των δυνάμεων, με αποτέλεσμα να περπατάει ο άνθρωπος του Θεού, να περπατάει στερεά, σταθερά, αλλά να έχει χάσει το δρόμο του. Και δεν φαίνεται αυτό στην αρχή. Μακροθυμεί ο Θεός για να επιστρέψει ο άνθρωπος.
αλλά όσο προχωράει η πορεία γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Και λέει ο άνθρωπος, δεν πειράζει, δοκιμασία είναι. Και σκέφτεται, δεν πειράζει, πειρασμός είναι. Δεν πειράζει, θα διορθωθούν τα πράγματα. Αλλά στην πορεία αυτή η διόρθωση δεν υπάρχει. Γιατί ο Θεός δεν είναι μαζί του. Να λοιπόν αδελφοί αγαπητοί, γιατί είναι τόσο σημαντικό να ξέρουμε. Γιατί τα χρόνια περνάνε. Οι νέοι θα παντρευτούν. Οι μεγαλύτεροι θα κάνουν παιδιά. Οι πιο μεγάλοι ακόμη πλησιάζουν προς το τέλος της ζωής τους. Πόσο σημαντικό είναι ο Θεός να είναι μαζί μας. Πόσο σημαντικό είναι. Λένε οι άνθρωποι προληπτικά, προληπτικές εξετάσεις, προληπτική ιατρική. Πόσο σοβαρό είναι για μας με φόβο Θεού να σταθούμε μπροστά στον καθρέφτη που είναι ο Λόγος του Θεού και να εξετάσουμε τον εαυτό μας και τον εσωτερικό άνθρωπο και τον εξωτερικό άνθρωπο και ιδιαιτέρως να ρωτήσουμε τον Κύριο. Και ακόμη περισσότερο να ρωτάμε και ο ένας τον άλλον. Γυναίκα μου, πώς με βλέπεις? Γονείς μου, πώς με βλέπετε? Παιδιά μου, πώς μας βλέπετε? Και να ζητάμε από το Θεό, δίδαξέ μας Κύριε, να βλέπουμε αυτά τα οποία δεν βλέπουμε. Να γνωρίσουμε αυτά τα οποία δεν έχουμε καταλάβει. Βοήθησέ μας, μη βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή που ακούμε το Λόγο του Θεού και δεν το έχουμε καταλάβει, σε λόγο, σε δρόμο που οδηγεί σε αδιέξοδο, σε δρόμο που οδηγεί σε τέλμα. Βοήθησέ μας. Βοήθησέ μας να καταλάβουμε. Γιατί εάν δεν επιστρέψουμε στην οδόν του Κυρίου, στον Θεό τον αληθινό, ούτε αυτός θα επιστρέψει σε μας. Και θα περπατάμε μόνοι μας και ο δρόμος μας θα γίνεται όλο πιο έρημος, όλο πιο επικίνδυνος και όλο πιο επώδυνος. Σήμερα αδερφοί, σήμερα μας προσκαλεί ο Θεός να πάρουμε τα πράγματα σοβαρά υπόψη μας. Να αφήσουμε την επιπολαιότητα, γιατί ο Λόγος του Θεού το λέει ότι υπάρχει γιατριά επιπόλαιη. Να πάρουμε σοβαρά υπόψη μας την προσωπική μας ζωή, την οικογενειακή μας ζωή, την εκκλησιαστική μας ζωή. Να δούμε αν είμαστε έτσι όπως μας θέλει ο Θεός και μπορούμε να το καταλάβουμε. Μα και αν δεν μπορούμε θα μας φωτίσει ο Θεός. Αλλά είναι απαραίτητο να εξετάσουμε. Όχι να εξετάζουμε τους άλλους που αυτό είναι και αμαρτία, κατηγορώντας, κατακρίνοντας. Ανθρώπους για τους οποίους δεν έχουμε κανένα δικαίωμα ούτε καν να τους βλέπουμε και να τους παρατηρούμε. Αλλά να εξετάσουμε τον εαυτό μας και αυτούς που έχει βάλει ο Θεός δίπλα μας, στους οποίους μας έχει δώσει εξουσία, και να δούμε, να διακρίνουμε πρώτον εάν περπατάμε στην υγιένουσα διδασκαλία, δεύτερον αν ζούμε μέσα στην Εκκλησία, έχουμε πραγματικά εκκλησιαστική πρακτική της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Δεν είμαστε χριστιανοί της Κυριακής.
Δεν είμαστε χριστιανοί της επίσκεψης στον οίκον του Θεού, αλλά είμαστε χριστιανοί της κατοίκησης στον οίκον του Θεού. Είναι το σπίτι μας, το σπίτι του Θεού. Δεν είμαστε επισκέπτες, περαστικοί. Έχουμε εκκλησιαστική συνείδηση, εκκλησιαστική πρακτική και αγιασμό εκκλησιαστικό. Εμένουμε προς καρτερούντες. Κάθε μέρα στη διδαχή των Αποστόλων, κάθε Κυριακή στην κλάση του Άρτου, κάθε φορά στην κοινωνία μεταλλήλων και ιδιαίτερως στις προσευχές, τις προσωπικές, τις οικογενειακές και τις εκκλησιαστικές. Γιατί άλλα θα νομίζουμε και άλλα θα γίνονται στη ζωή μας. Θα περιμένουμε ειρήνη και ασφάλεια και θα έρχεται ευνίδιος όλεθρος. Ιδίως τις έσχατες ημέρες που ο Θεός θέλει να αγιάσει την Εκκλησία Του. Και τρίτον, αν έχουμε την νοοτροπία του καλού χριστιανού, την νοοτροπία του Πνεύματος του Αγίου, αν πραγματικά ζούμε κατά το Πνεύμα αλλά και περπατούμε κατά το Πνεύμα, αν δεν συσχηματιζόμεθα με τον κόσμο αλλά μεταμορφωνόμαστε κάθε μέρα δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω από το Λόγο Του, αν κάθε μέρα αυξάνεται η οικοδομή μας και η προκοπή μας στα πνευματικά, στην προσωπική μας, την οικογενειακή μας και την εκκλησιαστική μας ζωή, δεν είμαστε όπως ήμασταν εχθές. Είμαστε πολύ πιο κοντά στον Κύριο, γιατί ο Θεός λέει πλησιάσατε προς εμέ και τότε θα πλησιάσω εγώ προς εσάς, αφού προηγουμένως αντιστέκεστε στον διάβολο για να φύγει. Δεν παίζουμε την Εκκλησία. Είμαστε η Εκκλησία του Θεού. Δεν κάνουμε το χριστιανό. Είμαστε παιδιά του Θεού. Γι' αυτό ο φόβος του Θεού κυβερνάει την ψυχή μας. Και ψάχνουμε, ψαχνόμαστε, ερευνούμε. Φωνάζουμε, Κύριε, δίδαξέ μας την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσω. Μήπως πήρα λάθος δρόμο. Δίδαξέ μας, Πατέρα, να πράττουμε του ποιήν το θέλημά Σου, να πράττουμε το θέλημά Σου. Μήπως πράττουμε θελήματα δικά μας και όχι τα δικά Σου. Δίδαξέ μας, Κύριε Θεέ μου, να Σε δοξάζουμε με όλη την καρδιά μας, την ψυχή μας, τη διάνοιά μας, τη δύναμή μας, αλλά ιδιαιτέρως να Σε αγαπάμε όπως Εσύ θέλεις να Σε αγαπάμε. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο 200.